πραγματικά. Ξέρεις τι, πολλές φορές εμείς οι γυναίκες έχουμε το άγχος της προετοιμασίας, του να πάνε όλα καλά και δεν τη ζούμε αυτή τη μεγάλη μέρα. Αλλά φαινόταν από το χαμόγελο που ήταν αποτυπωμένο στο προσωπάκι σου ότι ήσουν πολύ χαρούμενη. Άγχος είναι η αλήθεια. Εκείνη τη μέρα είχα πάρα πολύ άγχος. Για ποιο πράγμα, αλλά, ευτυχώς, αν θα πήγα μπρος στην εκκλησία. Όχι, δεν είχα τέτοιο άγχος. Είμαι σίγουρη ότι θα έρθω μπρος στην εκκλησία. Ήθελα να περάσει ο κόσμος καλά, να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αυτό βασικά. Συγγνώμη, αυτό το ότι παντρεύομαι είναι αυτή η μέρα για μένα. Αλλά για σκέφτομαι. Ναι, αλλά έχεις και καλεσμένους. Δεν θες να περάσουν καλά. Τι με νοιάζει εμένα, αφού παίρνω. Καλά, βρε Κώστα, μόνο και τότε, αν έπαιρνε το αγόρι μου, θα πήγαινε με το αγόρι μου κάπου μόνη μας, αν ήταν έτσι. Δεν το σκέφτηκες να το κάνεις. Είναι το κραγιόν της Τσολάκη, μέρη μου. Να ξοκλήσει κάποιος να μου κάνει άλλη. Λοιπόν, για να πάμε στην καλεσμένη μας, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Γιατί καλεσμένη ρωτάω τόση ώρα, αλλά είσαι αλλού. Πείτε μου, πείτε μου. Λέω δεν σκέφτηκες να πας να ξοκλήσει με το αγόρι σου, παιδί μου, να πάρεις δυο σας. Ωραίο κουστούμι, by the way. Δεν το σκέφτηκες, δεν το σκέφτηκες. Όχι έτσι. Κοίτα, όταν έχεις. Θέλαμε να μοιραστούμε αυτή τη στιγμή. Όταν έχεις 6 αδέλφια και γενικά μια μεγάλη οικογένεια και θέλουν να δουν αυτή την πιο ευτυχισμένη στιγμή τη ζωή σου, νομίζω ότι δεν σου πάει καμιά οικογένεια. Του δείχνει φωτογραφίε μετά. Δεν είχαν βάλει κάτι στο Facebook. Παντρεύτηκε πρώτη. Δεύτερη. Λοιπόν, διαβάζοντα κάποιε συνεντεύξει σα, είδα ότι δεν ήσασταν ούτε εσύ ούτε ο Δημήτρης ο κλασικό τύπο ή η τύπησα που ερωτεύομαι, παντρεύομαι και ζω το όνειρο. Αυτό ήταν κάτι που σα προέκυψε στην πορεία, στη σχέση και πώ έγινε η πρόταση γάμου, έτσι πε μα, ωραία. Η πρόταση γάμου έγινε στο σινεμά. Επειδή μας αρέσει πάρα πολύ με τον Δημήτρη να πηγαίνουμε να βλέπουμε ταινίες. Και ήταν πάρα πολύ ταινία, συμβολικό. Και ήταν πολύ όχι, όχι. Είχε ετοιμάσει μια ταινία μικρού μήκους ο Δημήτρης. Είχε μαζέψει φίλους τέλος πάντων. Την κουμπάρα, τον κουμπάρο. Α, εσύ δεν ήξερες τι θα πάτε να όχι, δείτε. Όχι. Με πήρε η Νάντια και ο Γιώργη. Μου λέει πάμε σινεμά, πάμε σινεμά. Και είχε ετοιμάσει την ταινία. Μπήκαμε μέσα. Ήταν όλα τα φώτα σβηστά. Δεν έβλεπα μπροστά, ας πούμε, τον κόσμο. Είχαν βάλει κάτι άσχετο δίπλα. Είχε κάτι πέντε άτομα που δεν τους ήξερα. Οπότε κάθισα εγώ εδώ, κοίταξα αριστερά. Ξεκάρφωμα. Ναι, 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 ακριβώς. Και ξεκινάει, παίζει τρέιλερ. Λέω Νάντια, αυτή είναι η φωνή του Ζήση, του Ρούμπου. Μου κάνει, μπορεί να έχει κάνει τρέιλερ για κάποια ταινία. Ξεκινάει η ταινία. Λέω Νάντια, αυτά είναι τα δάχτυλα του Δημήτρη. Μου κάνει, τι λες, παιδί μου. Και τι έλεγε το τρέιλερ, τι έλεγε το σπιγάς. Τι έλεγε το. Δεν το θυμάμαι καλά. Τι έλεγε Δημητράκη. Μπράβο, ρε Δημήτρη, μπράβο. Είσαι είδος προς εξαφάνιση. Έχεις ανεβάσει τον πύχη πολύ ψηλά. Πραγματικά, πολύ ψηλά. Ένα απλό δαχτυλίδι στο κουτί και μία πρόταση γονιπετής. Τώρα μπροστά σε όλη αυτήν. Μωρέ, που θα γονατίσουμε κιόλας. Μπροστά σε αυτήν την υπερπαραγωγή του μακαλιά. Μην γελάς εσύ, ετοιμάσου να γονατίσεις. Εγώ. Εσύ. Εγώ ακόμα δεν έχω νύφη, μωρέ. Τι να γονατίσεις. Όταν τη βρεις θα γονατίσεις. Πώς άλλαξε, εντάξει, ξέρω ότι είναι κλεισέ ερώτηση, αλλά άλλαξε κάτι τώρα αυτές τις πρώτες μέρες που είστε παντρεμένοι. Τίποτα, τίποτα. Απολύτως. Πώς είναι η καθημερινότητά σας, είστε ένα κλασικό ζευγάρι με τις ζήλιες σας, με τους καυγάδες σας, με τις εντάσεις, με τις αγάπες. Όλα αυτά, όλα αυτά. Εντάξει, δεν βρισκόμαστε πολύ με τον Δημήτρη, γιατί κάνει τρεις δουλειές, άλλες δύο εγώ. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, δεν βρισκόμαστε στο σπίτι. Αλλά όταν βρισκόμαστε υπάρχει πολύ ένταση, αυτό είναι αλήθεια. Τσακωνόμαστε πάρα πολύ με τον Δημήτρη. Αλήθεια, λες. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Φτάσατε ποτέ στο να πείτε, α, δεν πρέπει, ίσως ήταν βιαστικό το να παντρευτούμε τόσο γρήγορα στον 1,5 χρόνο ή όχι, τόσο βαριές κουβέντες. Δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμη. Εντάξει. Όχι. Τώρα θέλω να μας πεις με το χέρι στην καρδιά, αν όταν γνώρισες τον Δημήτρη, βαθιά μέσα σου, που δεν μπορούσες να το ομολογήσεις ούτε στον εαυτό σου, πίστεψες ποτέ ότι θα μπορούσε εκείνος να είναι ο άντρας της ζωής σου. Όχι. Δεν το είχα νιώσει αυτό το πράγμα. Αλήθεια δεν το είχα νιώσει. Οπότε θα κάναμε πολύ πάλι με τον Δημήτρη, ήμασταν φίλοι. Α, ήσασταν ήδη φίλοι. Ναι, ναι, οπότε ήξερες πάνω κάτω πως είναι σαν άνθρωπο. Ναι, ναι, ήξερα. Και δεν αισθάνθηκες ότι είναι ο άντρας της ζωής σου. Αφού σου λέει κάνανε πάλι. Εγώ ούτε. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα παντρευτώ, ότι θα ήθελα να δημιουργήσω οικογένεια. Δεν το είχα καθόλου στο μυαλό μου όλο αυτό. Και στο έβγαλε. Προέκυψε. Μου το έβγαλε, ναι. Αυτό είναι ωραίο. Πώς είναι αυτή η μετάβαση από τη φιλία στην προσωπική σχέση, δηλαδή φαντάζομαι έχει πολλά καλά. Περίεργη. Γιατί ξέρεις τον άνθρωπό σου, αλλά απ' την άλλη έχει και ένα μάγκωμα στην αρχή, ότι τώρα μήπως θυσιάσω μια φιλία σε έναν έρωτα που μπορεί δεν να μην εξελιχθεί. Δεν κάναμε τόσο πολύ παρέα με τον Δημήτρη. Είχαμε βρεθεί σε δύο δουλειές, συμπάθουσα ένα στον άλλον. Εντάξει. Δεν ήμασταν κολλητοί φίλοι, ας πούμε, ναι. Και προέκυψε αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι οι πιο πετυχημένες σχέσεις έτσι ξεκινάνε, από φιλία. Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι φιλία λίγο με υφέρποντα ερωτισμό. Δηλαδή, μήπως ο Δημήτρης την ψιλογούσε.